Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για την πρόταση να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρο υποδοχή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από την Γάζα, αλλά και για την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση, συζητήθηκαν η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα τη Γάζα και η ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων και αποκατάσταση συνεχού ροή ανθρωπιστική βοήθεια προ τη Γάζα. Συζητήθηκε ακόμη η πρόταση για τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου διαθαλάσση, αναγνωρίζοντα τι δυσκολίε του εγχειρήματο. Πρόκειται σύμφωνα με όσα σα έχει αποκαλύψει το pronews.gr στο σχέδιο να μεταφερθούν στην Ελλάδα χιλιάδε εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι από τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργό μάλιστα αποκάλυψε στον Γάλλο Πρόεδρο ότι η Ελλάδα σκοπεύει να στείλει πλωτά μέσα ώστε να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προ τη Γάζα. Επί τη ουσία, αυτό που αποκάλυψε ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει πλοιάρια για να μεταφέρουν του Παλαιστίνου προ την Ελλάδα, ώστε να αποφευθούν τραγωδίε όπω αυτή στην Πύλο. Οι δύο ηγέτε προχωρούν και σε μια συνολική επισκόπηση των ειλογαλικών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του τόνισε πω οι σκέψει μα είναι με τι οικογένειε των θυμάτων και των ομήρων. Ο Πρωθυπουργό επισήμανε ότι η Ελλάδα όπω και η Κύπρο βρίσκονται κοντά στην περιοχή τη κρίση, σημειώνοντα πω το ελληνικό κράτο ήδη έχει παράσχει με ένα αέρια μέσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα τη Γάζα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη στάχθηκε επίση υπέρ τη Κυπριακή πρόταση περί δημιουργία ενό θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά τη ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο στη Γάζα και σημείωσε πω η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα. Τέλο, ο Πρωθυπουργό μίλησε για την αναγκαιότητα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για πολιτική λύση στη σύγκρουση αυτή, που είναι και ο μόνο τρόπο να εξασφαλίσουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.